Ώρα για δημιουργία, αλλά και ώρα για χαλάρωση. Διότι μέσα από τη δημιουργία πετυχαίνουμε και τη χαλάρωση. Εγώ θα κρατάω ένα φλιτζάνι τσάι στα χέρια μου που μου έφτιαξε η Αμαλία. Θα το πίνω σιγά σιγά στην υγειά σας, που παρέα με το Βαγγέλη θα σας δείξουμε δημιουργικές χριστουγεννιάτικες προτάσεις από πλέον άχρηστα αντικείμενα. Αντικείμενα τα οποία θεωρούμε ότι δεν μπορούν να χρησιμεύσουν πλέον σε τίποτα και ή τα πετάμε στα σκουπίδια ή τα ρίχνουμε στην ανακύκλωση, αλλά εδώ τα παιδιά με τα μαγικά τους τα χεράκια και με το δημιουργικό τους μυαλό ξέρουν να τα κάνουν εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ, στον χώρο. Ήρθα, ήταν μια ατμόσφαιρα χαλαρή, ζεστή, με τις σόμπες εδώ πέρα κτλ. Είπαμε το τι θα κάνουμε, ναι, και αποφασίσαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λάμπα από ό,τι βλέπω εδώ. Σωστά, Άννα. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει εδώ. Μάλιστα, μας λέει και τον τίτλο της εκπομπής. Είδατε, ναι. Είχαμε παλιές λάμπες και αντί να τις πετάξουμε, προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Ναι, κάει και η λάμπα ή αποφασίσαμε να την αντικαταστήσουμε με μία ενεργειακή κλάση η οποία θα είναι πιο οικονομική. Τι θα την κάνουμε, την κλασική πανέμορφη στρούμπουλη λαμπίτσα, θα την πετάξουμε? Όχι βέβαια, μπορούμε να την κάνουμε πολλά πράγματα και όπως θα σας δείξουμε 2-3 πράγματα και που μπορείτε να τα κάνετε, αλλά και πάλι εσείς μπορείτε να το εξελίξετε και να βρείτε άλλα πράγματα και που μπορεί να γίνει μια κοινή λάμπα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει μια λάμπα. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε ήδη κάποιες έτοιμες, δηλαδή είτε με αυτοκόλλητα που μπορείτε να κολλήσετε απάνω στη λάμπα, όπου μπορεί με κορδέλες και με άλλα διακοσμητικά κορδόνια να γίνει και μπάλα χριστουγεννιάτικη για το δέντρο. Μάλιστα. Μα για μπάλα το ξεκινήσαμε. Ναι, έτσι, έτσι. Για μπάλα χριστουγεννιάτικη για το δέντρο. Μα εγώ από ό,τι βλέπω δεν εδώ είναι πάνω. Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό. Πάρα πολύ και εμένα. Έχει νυφάδες, έχει τάρανδους, έχει καμπάνες. Διάφορα χριστουγεννιάτικα. Αυτή είναι η μπάλα η Λαρά. Έχουμε πάρει ποπόν. Τα κολλάμε πάνω. Και βγαίνει αυτό το φούντο, το μπορείς να βάλεις και άλλο, να το γεμίσεις, να το κάνεις όλο χιονόβαλα. Αλλά προς το παρόν έχει μείνει. Α, να σου δείξω και μια άλλη. Κοίτα και μια άλλη. Άγιος Βασίλης. Τέλεια. Σιγά σιγά να τη ζουμάρει η κάμερα να τη δουν. Είναι τέλεια. Η πλάκα είναι στα γυαλιά του, μου φαίνεται, ναι, που το έχουμε κάνει με... Καλά, μπορούμε να το πούμε κιόλας αυτό, να το δείξουμε. Με το Γιάννη, μπορούμε να το δούμε. Σακουλάκια, τα καλώδια. Α, με το πλαστικοποιημένο σειρματάκι αυτό. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Είναι τέλειος. Μπράβο, παιδιά, και στα χέρια σας, πολύ όμορφος. Να δούμε τώρα πώς το φτιάξατε. Ναι, άμα. Λοιπόν. Κάτσε. Δεν είναι. Άτος, είναι. Άσε μου να τον φτιάξω. Ωραία, μπορείς να ξεκινήσεις, Αμαλία, εσύ. Ναι, με. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τη μπάλα η Λαρά. Βασικά θέλω να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Πηξίδα για τα πλαστικά, για τα αυτοκόλλητα, ναι, τα πάρα πολύ ωραία αυτοκόλλητάκια. Και για αυτά εδώ, τα πομ-πομ, πώς τα λένε, τις φουντίτσες. Είναι μπαλάκια σαν από βαμβάκι, ένα υλικό έτσι αρκετά αφρόδες. Ναι, που με λίγη κόλλα μπορεί να μπει οπουδήποτε και να γίνει... Μπορείτε να το φτιάξετε και ήδη με το βαμβάκι, το πλαστικό βαμβάκι, ναι, έτσι. Λοιπόν, και ο Βαγγέλης θα μας δείξει τα αυτοκόλλητα. Όπα. Α, λίγη κόλλα από ό,τι βλέπω πάνω στη... λάμπα. Στη λάμπα. Στη λάμπα, η οποία γίνεται μπάλα χριστουγεννιάτικη. Και ξεκινάμε τα και κολλάμε. Α, λίγο προς την κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Βαγγέλη, μας δούμε και σε ένα, ναι, μέχρι να ολοκληρώσει η Αμαλία. Όπως σας είπε η Αμαλία, πήραμε αυτοκόλλητα, έτσι, ναι, από την Πηξίδα και παίρνουμε τη λάμπα, ξεκολλάμε τα αυτοκόλλητα. Και τα κολλάμε πάνω στη λάμπα. Απλό, εύκολο. Πάνω εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ κυνηγώ τα μπαλάκια τώρα. Τα παιδιά φεύγουν, Μια κόλλα στιγμής και ναι, πολύ δεν εύκολα είναι, αυτά. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα, αστεράκια. Ασημένια αστεράκια πάνω στη λάμπα. Και μπορούμε να βάλουμε όσα θέλουμε. Βάλε αυτά που σου έχω βγάλει.
Και έτσι θα έχετε ένα δεντράκι πρωτότυπο, φτιαγμένο από τα χεράκια σας, μαζί με τα παιδιά, θα ξετρελαθούν τα πιτσιρίκια. Θα ψάχνονται γύρω-γύρω στις γιαγιάδες, στους παππούδες και στις θείες να βρουν λάμπες καμένες για να τις φέρουν στο σπίτι να τις φτιάξετε μπαλίτσες για το δέντρο. Έτοιμοι. Και φυσικά όλες αυτές οι προτάσεις είναι για όλους και όλες εσάς, που αν ήδη έχετε στολίσει, ας πούμε, το δέντρο σας να το προσθέσετε ή για εσάς που εργάζεστε και θα στολίσετε τα τελευταία στιγμή το σπιτικό σας. Λοιπόν, να σου πω ότι εμείς επειδή θέλαμε λίγο να φέρουμε και την παράδοση πάλι στο προσκήνιο και επειδή όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πάλι στις ρίζες, είπαμε να στολίσουμε έτσι μια διακοσμητική πρόταση να κάνουμε, η οποία να μην έχει το κλασικό δέντρο, αλλά να έχει το κλασικό καραβάκι. Μια που είμαστε και νησιώτες, οπότε μπράβο, θα συνδυάσουμε. Μπράβο, μπράβο παιδιά, θα ωραία συνδυάσουμε, ιδέα. Θα συνδυάσουμε και τις λάμπες μπάλες, ναι. και το υπόλοιπο διακοσμητικό που θα δείξουμε κατά τη συνέχεια, σε μια διακοσμητική πρόταση που θα δούμε στο τέλος. Εντάξει, ωραία okay. Λοιπόν. Οπότε εδώ έχουμε δείξει πώς φτιάχνουμε τις λάμπες μπάλες. Μπορεί να είναι και μισή, δεν είναι ανάγκη να είναι ολόκληρη. Ναι. Ναι. Υπάρχουν και χρωματιστά τέτοια πομπών. Δεν ξέρω, άσπρα βρήκα πάντως. Ναι. Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να το βάψετε. Γιατί όχι, αυτό δεν βάφεται, ναι. Γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχουν. Γκλίτερ μπορεί να μπορέσει. Γκλίτερ να με ρίξουμε. Ένα σπρέι πάνω, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχει σπρέι κόλλα που μπορείτε να ρίξετε σπρέι κόλλα και μετά να ρίξετε γκλίτερ και να κολλήσουν απάνω. Μάλιστα. Καλά, χάλια θα σας το κάνουν το σπίτι τα πιτσιρίκια με το γκλίτερ. Αποφύγετε το, δεν είναι και υγιεινό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βλέπω έχεις κάτι μπουκαλάκια εκεί πέρα. Γιατί... Λοιπόν, κοίτα να δεις, Άννα. Λοιπόν, μπουκαλάκια. Ναι. Μπουκαλάκια τα οποία όλοι μπορεί να έχουμε στο σπίτι, να έχουμε πιει το ουζάκι μας κτλ. Μην το πετάξετε. Mm-hmm. Μπορούμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε τι θα κάνουμε. Σκέφτηκα, βασικά μας ήρθε η ιδέα λίγο και από την τη χιονόμπαλα, τη θυμάσαι αυτή τη χιονόμπαλα που την κουνάς και κάνει ναι, την... Ναι, ναι, πώς. Αγαπημένο ναι. Διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο. Και τα καραβάκια που είναι μέσα στα μπουκάλια, τα διακοσμητικά mm-hmm. αυτά. Οπότε όλα αυτά μαζί τα συνδυάσαμε και φτιάξαμε αυτό που θα σας δείξουμε τώρα. Δηλαδή, παίρνουμε ένα μπουκαλάκι, το γεμίζουμε με νερό. Αφού έχετε πει το τσιπουράκι από μέσα, έτσι, ναι. Μπορούμε να ρίξουμε μέσα γλίτερ, χρυσόσκονη ή ό,τι άλλο διακοσμητικό μέσα θέλετε, έτσι. Καταρχάς, αυτό εδώ μέσα που έχεις είναι νερό. Νερό, ναι, απλό να το νερό. Να διευκρινίσουμε ότι είναι νερό. Γιατί μας βλέπουν και παιδιά. Έχει ωραία. Βάλει και κοχυλάκια. Έχω βάλει και κοχυλάκια, πετραδάκια μπορείτε να βάλετε, ό,τι θέλετε. Δεν βάζετε τίποτα, έτσι. Βάζετε γλίτερ όσο θέλετε. Λοιπόν, είπαμε, το μπουκάλι, αφού καταναλώσουμε ό,τι έχει μέσα, το κρατάμε. Τα κοχυλάκια μπορούμε να τα μαζέψουμε από την παραλία. Το γκλίτερ, όλο και κάποιος θα το έχει. Ναι. Ή το βρίσκουμε, τέλος πάντων, βάζουμε. Και αυτό εύκολα. Βάζουμε τα κοχυλάκια. Τα οποία τα έχετε βάψει, βλέπω, είναι ροζ. Ροζ κοχύλια δεν υπάρχουν. Εντάξει, αυτά ήταν έτοιμα. Πολύ μας είχαν μείνει. Ναι. Από άλλη κατασκευή. Από άλλο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είπαμε να βάλουμε μέσα ναι, και ένα δίχτυ. Και ένα διχτάκι, ξέρεις, καλά δίχτυ ψαρέματος ναι, ναι, και ναι. Τέτοια. Να κοίτα λίγο, μπορεί να δείξει πόσο ωραίο φαίνεται. Ναι. Τώρα φαίνεται, το κούνησε το... Άφησε μου. Ναι. Κούνησε το. Φαίνεται πιο ωραίο το κλείτε. Θα μην βάλω μπογιά. Εντάξει, θα το πούμε όμως. Α, να βάλει μπογιά για να το χρωματίσει. Ναι. Να δεν θα χάσει τη διαφάνειά του. Δεν φαίνεται καλά. Ναι, μπορούμε αν θέλετε να βάλετε τέμπερα ή το ακριλικό χρώμα, μπορείτε να βάλετε να στάξετε λίγο χρώμα και κουνώντας το να πάρει να γίνει ένα γαλάζιο χρώμα, έτσι. Ναι. Αλλά μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, στο λευκό το χρώμα. Το αυτό με το διχτάκι, λοιπόν, αυτό είναι τούλι. Ναι. Από μπομπονιέρα. Ναι. Το οποίο το έκοψα και θα το κάνουμε να μοιάζει σαν διχτάκι μέσα στο μπουκάλι, δηλαδή το διπλώνουμε ελαφρώς. Ναι. Πολύ ελαφρώς. Τόσο ώστε να χωράει, φαντάζομαι, το σημείο, Το ρίχνουμε μέσα. Α, και αυτό θα ανοίξει μετά και θα πνίσει ατυχώματα. Και αυτό θα το κάνετε έτσι. Και θα ανοίξει και θα πάει στα ατυχώματα. Αλλά ακόμα και αν δεν ανοίξει, δεν αυτά υπάρχει πρόβλημα. Είναι, μέσα, είναι ναι. Πολύ ωραίο διακοσμητικό. Μάλιστα. Okay. Πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν. Ωραία, αυτό τώρα το σφραγίζουμε. Όχι, δεν το σφραγίζουμε. Θέλουμε να βάλουμε το καραβάκι που λέγαμε μέσα. Α, καραβάκι. Έψαξα παντού, ψάξαμε την Αμαλία σε όλα τα καταστήματα να βρούμε καραβάκι. Δεν βρίσκαμε.
Τελικά, που να επιπλέει, γιατί θέλαμε να επιπλέει κιόλας. Τελικά βρήκαμε στο Χαντράδικο, στη Βενιζέλου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρήκαμε αυτά τα καραβάκια, τα οποία είναι κεραμικά. Ναι. Το κακό είναι όμως ότι δεν θα μπορούσα να επιπλέψω. Άρα βρήκατε όμως εσείς το κόλπο, γιατί βλέπω όχι, έχετε δέσει εδώ μία βελόνα, μία κλωστή και κρέμεται το καραβάκι. Α, κατάλαβα τι θα το κάνεις. Για, πού είναι το πόμα. Εδώ. Ναι, οφελώς, μάλιστα. Τέλειο. Λοιπόν, να το... Βέβαια, να... αυτό το περάσατε. Μπράβο, έτσι, όχι, από κάτω, από κάτω. Να το, να, α, το να το δείξεις, όχι να το πεις. Ωραία, να το ωραία, κοίτα. Λοιπόν, έχουμε το καραβάκι που το, σου είπα ότι το βρήκα στο Χαντράδικο. Ναι. Έδεσα τη μια άκρη της κλωστής πάνω στο καραβάκι και την άλλη άκρη της κλωστής... Περάσαμε τη βελόνα. Περάσαμε τη βελόνα. Ανάποδα. Πρώτα περάσαμε τη βελόνα και μετά δέσαμε ωραία τις δύο άκρες. Τώρα παίρνουμε τη βελόνα και την βυθίζουμε στο κάτω μέρος του πόματος. Ναι. Να θέλει λίγο προσοχή. Βέβαια, ό,τι έχει να κάνει με αιχμηρά αντικείμενα και με χημικά, πάντα με την επίβλεψη ενός ενήλικα να γίνονται οι κατασκευές. Okay. Αυτό το λέμε έτσι για την προστασία των παιδιών. Και γίνεται αυτό. Μάλιστα. Οπότε αυτό θα... χωράει τώρα μέσα. Βεβαίως. Α, το έχεις δοκιμάσει. Α, θέλει λίγο νερό. Θέλει λίγο νερό. Ναι, για να κουμπάει το καραβάκι μέσα. Ωραία. Αν θέλετε, προσέλετε λίγο νερό ή νερό. Έλα, κουράγιο, Βαγγέλη. Το καμαγώνατε. Καταφέραμε. Και είναι έτοιμο. Αχ, είναι όμορφο. Ναι, είναι πάνω στο διχτάκι. Δεν πειράζει, είναι καραβάκι. Όχι, είναι καραβάκι στην επιφάνεια του νερού. Ναι. Δεν είναι βυθισμένο ναι, ναι. καραβάκι. Όχι, όχι. Δεν θέλει βυθισμένο. Άρα δεν θέλει. Καραβάκια. Δεν θέλει νερό άλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει και σε καλοκαιρινό θέμα. Δηλαδή, εμένα όταν τα φτιάξαμε. Τα φτιάξε ο Βαγγέλης τέλος πάντων. Και τα βάλαμε τρία στη σειρά. Θα μου άρεσε πάρα πολύ σε να περβάζει καλοκαίρι. Είναι επίσης και καλοκαιρινό θέμα. Πολύ. Ένα το ένα δίπλα στο άλλο είναι πολύ ωραία. Ναι, και φυσικά εσείς ανάλογα με τη φαντασία σας και με τα υλικά που διαθέτετε, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε. Εμείς απλά, μάλλον ο Βαγγέλης σκέφτηκε καραβάκι λόγω της εποχής. Και σου είπα, το θέμα μας ήταν το εναλλακτικό, την παράδοση. Ότι είμαστε νησιώτες και σε αυτή την... Και φυσικά στα πλαίσια αυτής της ιδέας τα παιδιά έφτιαξαν ένα καραβάκι, το οποίο θα το φέρουμε αμέσως τώρα να το δούμε. Καραβάκι λοιπόν αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο είναι ιδιαίτερα στολισμένο με διάφορα πραγματάκια. Θα μας εξηγήσουν όμως τα παιδιά πώς το έφτιαξαν. Πώς το φτιάξαμε. Ανεβήκαμε στο πατάρι για αρχή. Η πρώτη κίνηση. Ανεβαίνετε στο πατάρι. Βρίσκετε τι έχετε και δεν το χρειάζεστε ή θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Εμείς τι βρήκαμε. Βρήκαμε ένα παλιό καφάσι. Βρήκαμε... Αυτό είναι καφάσι. Αυτό δηλαδή είναι τώρα. Καφάσι, το οποίο το ντύσαμε με ένα χαρτόνι. Βρήκαμε ένα παλιό φελιζόλ από μια κούτα για προστασία που βάζουν το φελιζόλ. Και το έχουμε βάλει σαν σκαλοπατάκι μέσα στο καφάσι για να ανυψώσουμε λίγο το καραβάκι. Βρήκαμε το παλιό σεμεδάκι της γιαγιάς μου, το οποίο δεν το χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ και εδώ τέριαξε. Μάλιστα. Έτσι για να γυρίσουμε στην παράδοση. Με μία βόλτα στην παραλία βρήκαμε πετρούλες. Καραβάκι δεν βρήκαμε στο δικό μου το πατάρι. Βρήκαμε όμως το πατάρι του Παναγιώτη του Κουτούρα στη Δασκαλόπετρα και τον ευχαριστούμε πολύ. Πήγαμε και κάναμε υποκλοπή, του λέμε φέρ το καράβι. Στην Ιώ πήγατε, ναι. Το θυμόμουν που το είχε. Και μετά έχουμε άδεια μπουκαλάκια, τα οποία θυμάστε τα έχουμε χρησιμοποιήσει πριν. Εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα με τα τρία μπουκαλάκια. Και αρχίζουμε τώρα και το γεμίζουμε και δένουμε τη σύνθεση. Εντάξει. Μέσα σε αυτά εδώ τα άδεια μπουκάλια έχουμε βάλει φωτάκια τα οποία φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Θα τα ανάψουμε μετά να το δούμε στο τέλος όταν το ολοκληρώσετε. Έχουμε εδώ και κεράκια. Προσοχή με τα κεριά, με τις φωτιές. Κοίτα, αυτά τώρα δεν τα έχουμε ανάψει γιατί φοβόμαστε. Ναι. Εγώ το λέω για τα παιδιά που μας βλέπουν. Αυτό είναι πολύ διακοσμητικό, δεν είναι για... Ναι. Έχουμε εδώ τα μπουκαλάκια, τα είχαμε βάλει κάπου εδώ μου φαίνεται. Ναι. Έχουμε βάλει και κερί το οποίο μπορεί να ανάψει. Βάλτε από εδώ. Α, ωραία, βάλτε από εδώ. Από εδώ ξέρεις τι βάλαμε τις λάμπες.
Α, μάλιστα. Οι οποίες με τα φωτάκια επίσης φαίνονται πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Πίσω από το φως. Και θα τα ανάψουμε τώρα. Να βάλουμε και αυτή τη λάμπα που έφτιαξε ο Βαγγέλης τώρα με τα αστεράκια. Αμέ, ρίξτε μέσα. Ωραία. Να βάλουμε και αυτή. Να βάλουμε και τα πομπόν τα δικά σου. Βάλτε και αυτά. Ορίστε. Ωραία, θα τα ανάψουμε τώρα να πάρα δούμε πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Για στα χέρια σας. Να είσαι καλά. Πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Τα φωτάκια έχουν δώσει την τελευταία πινελιά, μου φαίνεται, και μέσα στο μπουκάλι και πίσω από τις λάμπες και πίσω από εδώ. Έχει πολύ... παντού. Βλέπεις όλες τις λάμψεις που κάνει πάνω στο... στα μπουκάλια, στις μπάλες, λάμπες. Και μια πάρα πολύ όμορφη συντροφιά στο δωμάτιο. Δεν είναι ανάγκη να έχετε κανένα άλλο φως αναμένο. Θα τα κλείσετε όλα και θα αφήσετε αυτή τη σύνθεση να σας ταξιδέψει έτσι σε χριστουγεννιάτικες εικόνες. Ωραία, παιδιά, πριν κλείσουμε. Ναι. Θα ήθελα να πούμε ότι έχουμε μία κλήρωση για τους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Είναι αυτά εδώ τα αρωματικά κεριά, προσφορά του καταστήματος Κερίθρα. Τα έδωσαν τα κεριά εδώ στα παιδιά, οπότε θα τα κληρώσουμε στον πρώτο τηλεθεατή που θα πάρει τηλέφωνο. Στο 2271102585 ή 2271102585. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είναι εδώ στο κατάστημα της Αμαλίας το τηλέφωνο αυτό. Αύριο το πρωί βέβαια πια, γιατί σήμερα Κυριακή δεν μπορείτε να πάρετε. Βαγγέλη μου, σας ακούω, παιδιά. Να κλείσουμε τη στήλη μας όμορφα. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας βοήθησαν και εκεί που βρήκαμε όλα αυτά τα υλικά. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και με τον καινούριο χρόνο... έχουμε καινούργιες προτάσεις. Βέβαια, Αμαλία μου. Το ίδιο και από μένα. Ευχαριστώ όσους μας βοήθησαν. Το Fan Club, το Σαμάκο Αντωνίου που είναι υποστηρικτής και κάθε φορά μας βλέπει. Και χρόνια πολλά και θα τα πούμε από το χρόνο. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, παιδιά, να χαιρέσετε τις οικογένειές σας, να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, με ζεστασιά, με πολλές πολλές ιδέες, με αγάπη, υγεία και χαμόγελο. Και σε εσάς φυσικά εύχομαι τα αντίστοιχα. Εμείς δεν θα τα πούμε του χρόνου, θα τα ξαναπούμε πιο μπροστά. Έτσι, μέσα από ένα όμορφο πραγματικά περιβάλλον, με μια θετική αύρα, η οποία είναι αρκετά έντονη, το χαμόγελο των παιδιών και τη δημιουργία τους, η στήλη της διακόσμησης τελείωσε για σήμερα.